Είναι επίσης πολύ περίεργο το αίσθημα, αφού αυτή η κουβέντα διεξάγεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εκείνο τον μπαλκόνι που ο Άρης Βολιχιώτης έβγαλε τον ιστορικό του λόγο. Μιλώντας σήμερα με συναδέλφους μου στην Ιταλία, που θα έρθουν να καλύψουν τις ελληνικές εκλογές, μου έλεγαν ότι οι Ιταλοί σχολιάζουν ότι αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα τα χρόνια του μνημονίου με το κίνημα αλληλεγγύης μπορούν να το συγκρίνουν μόνο με τα χρόνια που το ΕΑΜ έδρασε στη χώρα. Οπότε δίνει και αυτό μια νότα έτσι γοητευτική σε αυτή την κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, η βραδιά εκτελήσεται υπό την πολύ βαριά σκιά του γεγονότος που έγινε στο Παρίσι, στο περιοδικό Charlie Hebdo. Ο δημοσιογραφικός κόσμος ανά τον κόσμο θρηνεί για τους συναδέλφους μας που έπεσαν θύματα της βίας και ίσως για πρώτη φορά στέκεται τόσο ενωμένος και αποφασισμένος απέναντι στο φαινόμενο του εξτρεμισμού. Αν δείτε όλα τα πρώτα σέλιδα όλων των εφημερίδων της Ευρώπης, είχαν αυτό και μόνο το θέμα. Θλιβερή εξαίρεση σε αυτό το κλίμα ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει σπέκουλα πάνω στα σώμα, στα πτώματα των νεκρών συναδέλφων μας. Εκτός από τον πόνο, λοιπόν, έχουμε και την ντροπή, μιας και το εθνικιστικό παραλήρημα κάνει το γύρο της Ευρώπης. Στη δικιά μας, λοιπόν, στους δικούς μας κανόνες, είναι ότι να λες αυτό που εσύ βλέπεις και όχι αυτό που εσύ θα ήθελες να βλέπεις. Αυτό, ξέρετε, έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση σε αυτό που λένε κάποια αντικειμενική δημοσιογραφία και υποκειμενική δημοσιογραφία. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι είμαι ένας υποκειμενικός δημοσιογράφος. Πάντα είμαι. Η είδηση και ο τρόπος που τη βλέπω έχει ταξικά χαρακτηριστικά, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει οπτική. Όμως, και εγώ βλέπω την είδηση της δολοφονίας και της εγκληματικής ενέργειας και του φασισμού στο Παρίσι και πρωτοσάλτε. Έχουμε άλλη εκτίμηση όμως. Σήμερα δηλαδή, λίγο γι' αυτό καθυστέρησα και σας ζητώ συγγνώμη, έκατσα λίγο να δω λίγο τι χτίζουν. Μα χτίζανε το φόβο ήδη. Αντί να μπουν στην ιστορία τι συμβαίνει και γιατί συνέβη, μας έλεγε τι θα μας συμβεί. Αν έρθουν οι Ινδιάνοι στα πράγματα. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηλαδή, ότι ο οποίος ποστάρισε και ποζάρισε μπροστά στον φράχτη. Και βεβαίως δεν είναι και τυχαίο αυτό που βγήκαν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ως τίτλο και post. Σε μέσα ενημέρωση και σε τίτλους, είναι δύσκολο να σε αγαπάει ο μαλάκας. Αυτό δυστυχώς είναι για τον πρωθυπουργό της χώρας. Και είναι πάρα πολύ ζόρικο για μένα να λένε τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαλάκα. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι το λένε, είναι ότι είναι. Αυτό, όπως το καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ολόκληρη αντίληψη στο τι είναι. Και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό που πάλευα και θα παλεύω πάντα είναι η ελευθερωτυπία του πρωτοσάλτε να μιλάει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι πρωτοσάλτε δεν αφήνουν εμένα να μιλήσω. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ξέρετε, να αλλάξουν τα δεδομένα στην ΕΡΤ με την ΕΡΤ λειτουργία. Θα μπορούσαν να απολύουν τον κόσμο σιγά σιγά, η ΕΡΤ να λειτουργεί και να μην πέσει μαύρο. Υπήρχε η τεχνική, το έχουν ξανακάνει. Μα εμείς είχαμε απολυθεί με τη Μαρλένα 5 μήνες πριν και άλλοι 375. Ο λόγος του μαύρου ήταν καθαρά σχηματικός. Ήταν για να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ δεν σας παίρνει, ήρθαμε εμείς. Στο πρώτο κομμάτι που ήταν με την ιστορία Δένδια, που ήταν πάλι είδηση υποδιωγμό, μεταφέραμε ουσιαστικά την απόφαση κρατικού οργάνου που έλεγε ότι οι κρατούμενοι αντιφασίστες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, που είχε αποκαλύψει ο Guardian, βασανίστηκαν. Και αυτό ήταν ανακοίνωση του ιατροδικαστή. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του ιατροδικαστή. Αν θα μπορούσαν, θα είχαν απολύσει και τον ιατροδικαστή. Όσο υπάρχει εξουσία, τόσο η είδηση θα βρίσκεται υποδιωγμών. Όποια εξουσία. Η εξουσία του Δημάρχου, η εξουσία του Κομματάρχη, η εξουσία του Πρωθυπουργού, η εξουσία. Πάντα υπάρχει μία σύγκρουση, θέλω να το πω, μεταξύ είδησης, ελευθεροτυπίας και εξουσίας. Οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι του τύπου γενικώς δεν είναι καλά παιδιά. Δεν πρέπει να είναι καλά παιδιά. Δεν είναι όμως κακά παιδιά με τη λογική ότι είναι αιμονικοί τύποι παράφρονας. Είναι ότι τοποθετούνται για να δουν τα πράγματα. Μου λέγανε πάρα πολύ, και τι θα κάνει το κόκκινο, αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Θα είναι κόκκινο. Δηλαδή, τι θα είναι το κόκκινο. Κόκκινο θα είναι. Κόκκινο της κριτικής, κόκκινο της σύγκρουσης, κόκκινο της ανάδειξης, αλλά και της ανάδειξης των θεμάτων. Γιατί η σύγκρουση δεν θα είναι μόνο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, αλλά η σύγκρουση ήταν με τα μονοπόλια. Η σύγκρουση ήταν με τον Μπόμπολα.
Η σύγκρουση ήταν μόνο σε αυτού που θα είναι σε σύγκρουση με μια κυβέρνηση τη αριστερά που θα έρθει για να συγκρουστεί. Φαντάζομαι. Όχι για να διαχειριστεί. Αν να τα διαχειριστεί, ας αφήσουμε αυτούς. Μια χαρά τα κάνουμε. Διότι εμείς δεν θέλουμε. Καλά, εγώ είμαι κόκκινο, αλλά λέω εμείς πολιτικά, όπως το φανταζόμαστε. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την ΕΡΤ της 11ης Ιουνίου. Αυτή η ΕΡΤ μας χτύπησε. Με αυτή την ΕΡΤ και εμείς συγκρουστήκαμε. Η ΕΡΤ θα είναι δημόσια, λαϊκή, με επικοινωνία και επαφή με τους πολίτες, με λόγο των πολιτών, με καθαρές δομές, με αντιπροσώπευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας και ο στόχος είναι οι ντοκιμαντερίστες, η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι να δρουν μέσα στους συλλογικές και τους κώδικες της δημοσιογραφικής ιδεοντολογίας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι η αριστερά αυτό και αυτό το στοίχημα θα το πετύχει. Αυτό που λέω πάντα, είμαι πολύ ευτυχής που θα ζήσω αυτή τη στιγμή της νίκης. Αυτό είχα να σας πω. Έβγαλε μια ανακοίνωση τότε, το 8, όπου έλεγε ότι συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα δικηγόρων. Η ομάδα δικηγόρων είναι από τους προσαθέτους, τους πιτσιρικάδες που πηγαίνανε στη Γαδά, στη Γενική Ασφάλεια. Γιατί συνεργαζόμαστε με αυτή την ομάδα δικηγόρων? Γιατί ενώ πιάνανε ένα πιτσιρικά χωρίς τσάντα στην πλάτη, χωρίς αγκίδιο στην πλάτη, στη Γαδά πρόκειται ένα αγκίδιο στην πλάτη που ήταν γεμάτο μολότοφ. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν οι δικές μας στη στιγμή της προσαγωγής, που κατέληξε, που έβγαινε σύλληψη, χωρίς κάποια τσάντα στην πλάτη, απεδείχνυε ότι ο πιτσιρικάς δεν είχε τη μολότοφ μαζί του. Αυτό δεν άρεσε στην τότε εξουσία. Και ξεκίνησαν τα πρώτα επεισόδια στο να χτυπάνε και φωτορεπόρτ. Παράδειγμα, εγώ ποτέ δεν βάζω φάτσα διαδηλωτή. Όταν πετάει πέτρες. Δεν δουλεύω σε κρατική ασφάλεια. Η κρατική ασφάλεια δε προσπαθεί να προβοκάρει εμάς. Θα σας θυμίσω ένα γεγονός. Όταν κάηκε η Αθήνα τα νεοκλασικά, το Φλεβάρι, την επόμενη μέρα στη γενική, στο site το επίσημο της αστυνομίας, πήρε φωτογραφίες από επαγγελματίες φωτορεπόρτερ, τις έκλεψε, δεν τις πήρε, δεν μας τις ζήτησε, τις τσουβάλιασε δε με φωτογραφίες ασφαλιτών που είχαν τραβηχτεί από τη Μεγάλη Βρετάνια, παρένθεση εδώ, στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν μπορεί να πάει ούτε του CNN. Τα κανάλια βγαίνουν τηλεοπτικά ζωντανά από το πλάζα, το κάτω ξενοδοχείο. Από τη Μεγάλη Βρετάνια απαγορεύεται. Ούτε το CNN δεν μπορεί να πάει εκεί. Άρα αυτές τις φωτογραφίες από την ταράτσα έγιναν από ασφαλίτες. Πήρε λοιπόν τις φωτογραφίες από ασφαλίτες, τσουβάλιασε και τις δικές μας, ζητώντας να βρουν τους ένοχους, τους πιτσιρικάδες. Οι φωτογραφίες δε οι δικές μας που είχαν κλαπεί, η μάνα το γιο δεν τον αναγνώριζε. Δηλαδή ήταν όλοι κουκουλωμένοι. Δεν φαινόταν κανένας. Το έκαναν αυτό ξεκάθαρα έτσι ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα σε εμάς με τον εξωτερικό χώρο. Οι διαμαρτυρίες οι δικές μας δεν είναι στον οποιοδήποτε διευθυντή της αστυνομίας. Με τέσσερα χρυσά αστέρια εδώ πάνω. Οι διαμαρτυρίες οι δικές μας είναι στην πολιτική ηγεσία. Όταν χτυπήσαν λοιπόν Τατιάνα την Πόλαρη, η Τατιάνα την Πόλαρη είναι αυτή η συναδέλφισσα. Εκείνη τη στιγμή δεν είχε επεισόδια. Και όταν μας χτυπάνε δεν έχει επεισόδια. Κατά 99% δεν γίνεται τίποτε. Αν δείτε η Τατιάνα, τη μάσκα την κρατά στα χέρια. Δεν πέφτουν χημικά. Δεν έχει πάγαντα. Εμένα όταν με χτυπήσανε εκεί, σε μια φωτογραφία κάτω, πάλι δεν είχε χημικά. Εγώ δεν φοράω κράνος μάσκα. Αν θήκη με προπυλακή σε ένας κουκουλωμένος, δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να είναι της υπηρεσίας. Μπορεί να είναι ένας πιτσιρικάς που την έχει δει δεν ξέρω τι. Ή αστυνομικός όμως, ο ένστολος, υπάρχει τεράστια διαφορά. Όταν σε χτυπάει. Γιατί χτυπάει τα μάτια τα δικά σας. Εμείς είμαστε τα μάτια τα δικά σας. Αυτό που δεν μπορείτε να δείτε στην Αθήνα και αυτό που εμείς σας στέλνουμε. Και αυτό που οι παππούδες μας χύσαν αίμα και να το κατοχυρώσουν. Δηλαδή ουσιαστικά χτυπάει την ενημέρωση τη δικιά σας πάνω στα κορμιά τα δικά μας. Τι έλεγε λοιπόν ο συγκεκριμένος μπάτσος που την χτυπάει? Κύριε Πρόεδρε, ερχόταν και μου τριβόταν στην ασπίδα. Είναι ένα καινούριο φετίχ φωτορεπόρτερ, το ασπιδάτο. Ναι, έχει 7 εγκεφαλικούς οργασμούς. Πας και τρίβες στα σπίδα του μπάτσου, για τις γυναίκες εννοώ, και φτάνουν στον οργασμό. Ή προσπαθούσε να ξεβιδώσει τη μάσκα. Αυτός ο μπάτσος λοιπόν έφαγε 8 μήνες για απλή σωματική βλάβη. Αυτό το καλό μέρος της υπόθεσης. Είναι ο πρώτος που καταδικάζεται γιατί χτυπάει ένα φωτορεπόρτερ. Το κακό μέρος της υπόθεσης όμως είναι
ότι αθωώθηκε για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή θεωρεί ο δικαστής ότι είναι στο καθήκον του Μπάτσου να κοπανάει αυτό το ρεπόρτερ.